Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Με τη χάρη του Χριστού, σήμερα θα ξεκινήσουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας, ο οποίος μας γράφει. Γεια σας και ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια. Σας παρακαλώ απαντήστε μου στην εξής ερώτηση. Πρώτον, εάν ένας αδελφός ή μία αδελφή είναι βαφτισμένος και βαφτισμένη με το Άγιο Πνεύμα και στο νερό, γιατί τότε δεν παίρνει σήμερα από το σώμα και το αίμα του Κυρίου την Κυριακή? Ποιος λόγος μπορεί να υπάρχει ώστε να μην πάρει κάποιος εδώ και 6 μήνες ή και περισσότερους μήνες το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας? Ναι, αγαπητέ ανώνυμε, θα ξεκινήσουμε, αδελφέ μας, θα ξεκινήσουμε την πρώτη σου ερώτηση, έχεις και άλλες δύο. Σε αυτή την ερώτηση λοιπόν, που στην πραγματικότητα είναι πότε παίρνουμε ή πότε δεν παίρνουμε, πότε συμμετέχουμε ή πότε δεν συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτή είναι βασικά η ερώτηση. Όταν ένας αδελφός, ένας άνθρωπος αναγεννηθεί και ο Θεός του συγχωρήσει τις αμαρτίες και τον ελευθερώσει από τις αμαρτίες και του αλλάξει τη ζωή, δηλαδή του αλλάξει την καρδιά και η καρδιά από λίθινη που είναι του ανθρώπου γίνει απαλή και τρυφερή, σάρκινη, του αλλάξει το πνεύμα που από αλαζονικό το κάνει πράο και ησύχιο και του αλλάξει ακόμη και τις επιθυμίες της σαρκός του και του φέρει την ευλογία και τον αγιασμό στη ζωή του, τότε αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, με τα πάση βεβαιότητος και εξάπαντος θα έλεγα, προκειμένου η σωτηρία του να επιβεβαιωθεί, να βαφτιστεί εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Γιατί έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες του, έχει ελευθερωθεί από τις αμαρτίες του, τώρα πρέπει να αφαιρεθούν και οι αμαρτίες από πάνω του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος μιλάει ότι το βάφτισμα σώζει. Και να το δούμε, είναι στην πρώτη επιστολή του Απόστολου Πέτρου. Διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο και από το 20 εδάφιο στη μέση. Ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε κάποτε αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζει το οικιβωτός, καθήν ολίγε του τέστην 8 ψυχές διεσώθησαν δίδατος, και το 21 είναι η ουσία, του οποίου αντίτυπον όν το βάφτισμα τώρα σώζει και ημάς την σήμερον, ουχή αποβαλή της ακαθαρσίας σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις των Θεών, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος μας βεβαιώνει ότι το βάφτισμα σώζει στην πραγματικότητα τον αναγεννημένο, γιατί ο Θεός εκείνη τη στιγμή γράφει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, καθώς σώζεται από τον Πατέρα Θεό, η ζωή είναι αιώνιον,
καθώς έχει αναγεννηθεί από τον Πατέρα Θεότια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, καθώς όχι ότι αποβάλλεται η ακαθαρσία της σαρκός, αλλά δημιουργείται μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως. Τι είναι η αγαθή συνείδηση? Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού στον άνθρωπο, είναι ο έλεγχος του Θεού στον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Είναι οι τύψεις που λέγαμε, οι ερηνίες που λέγανε αρχαίοι Έλληνες, είναι αυτό που ελέγχει τον άνθρωπο όταν είναι σε αμαρτία, όταν έχει κάνει αμαρτία, για τις αμαρτίες του παρελθόντος. Με το βάφτισμα λοιπόν ενίδατη καθαρίζεται η συνείδηση του ανθρώπου και μάλιστα λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους στο θήτα κεφάλαιο, στο 9 κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων που έχουν γίνει, εις τον λατρεύετε πλέον το ζώντα Θεό. Άρα λοιπόν, με το βάφτισμα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός καθαρίζει τη συνείδησή μας, καθώς το εξηγεί με λεπτομέρειες στην επιστολή προς Κολοσσαείς, και να το διαβάσουμε. Είναι από το κεφάλαιο Β της επιστολής προς Κολοσσαείς και το εδάφιο 9. Διότι εν αυτό τον Χριστό κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, και εσείς είστε πλήρης εν αυτό τον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον αποκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, πως συνταφέντες μετ' αυτού εν το βαφτίσματι. Άρα λοιπόν, με το βάφτισμα εν ύδατι, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η σάφεση αμαρτιών, στην πραγματικότητα συμμετέχουμε στην περιτομή του Χριστού, και η περιτομή του Χριστού μας οδηγεί στο να λάβουμε περιτομήν αχειροποίητον, όχι της σαρκός, καθώς απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας. Και έτσι ο άνθρωπος είναι σωσμένος, ευλογημένος, ελεημένος, έτοιμος για να συμμετάσχει προς ευλογία και όχι προς κατάκριση στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού κάθε Κυριακή. Και λέω προς ευλογία γιατί μπορεί να γίνει η συμμετοχή του αυτή και προς κατάκριση, καταδίκη. Και πότε γίνεται προς καταδίκη? Εάν υπάρχει απάνω του μόνιμη αμαρτία, δηλαδή μια αμαρτία που δεν έχει συγχωρεθεί και δεν έχει αφαιρεθεί εκ των υστέρων, εκ των προτέρων στην ζωή του. Με το βάφτισμα καθαρίζονται όλες οι αμαρτίες. Μετά το βάφτισμα όμως, ο άνθρωπος, ο οποίος με το βάφτισμα γίνεται συμμέτοχος της ταφής του Χριστού, και καθώς βγαίνει από το νερό γίνεται συμμέτοχος της Ανάστασης του Χριστού, ώστε να περπατήσει μια νέα ζωή. Στη νέα αυτή ζωή ο άνθρωπος, προφανώς, καθώς είναι και γραμμένο εις πολλά πτεωμένα πάντες, θα πέσει, θα κάνει λάθος, θα αμαρτήσει ακόμη. Αλλά έχουμε πλέον το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, εφόσον βεβαίως έχουμε κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα αλλήλων, έτσι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Όποιο λοιπόν πτώσει, ακόμη άθελη, ασυνείδητη ή εξαδυναμίας ή ακόμη και συνειδητή πτώση, εάν μετανοήσει ο άνθρωπος εξ όλης της καρδίας του, εξομολογηθεί το αμάρτημά του στον Κύριον Ιησούν Χριστόν, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει αυτόν από πάσης αμαρτίας. Και καθώς καθαρίζεται πάλι από πάσης αμαρτίας ο άνθρωπος του Θεού, μπορεί να συμμετάσχει την Κυριακή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Όμως, εάν ο άνθρωπος του Θεού δεν μετανοήσει ή δεν μπορεί να μετανοήσει ή παρόλο που εξομολογείται δεν έρχεται η αγαλίαση της σωτηρίας, δηλαδή η συγχώρεση του Θεού, και γι' αυτό και επιμένει
συνεχίζεται η αμαρτία ώστε είναι μόνιμη, παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος που καπνίζει. Αυτό είναι μια μόνιμη αμαρτία. Ένας άνθρωπος που συζεί και πορνεύει. Αυτό είναι μια μόνιμη αμαρτία. Ένας άνθρωπος που έχει πίκρα στην καρδιά του, μίσος, φθόνο, φιλονικία εναντίον κάποιου ή κάποιων ανθρώπων. Και δεν έχει αποβάλει αυτό το κακό από πάνω του. Είναι μόνιμη αμαρτία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί. Ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού να συμμετάσχει στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, γιατί είναι επικίνδυνο, καθώς λέγει και στην επιστολή του προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή και από το Ι' Α κεφάλαιο, από το 28 εδάφιο. «Ας δοκιμάζει δε τον εαυτό του άνθρωπος και έτσι ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως», όχι αξίως προς ευλογία, αλλά αναξίως προς κατάκριση, «τρώγει και πίνει κατάκριση κατά δίκη στον εαυτό του, καθώς δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου δια τούτο οι συνέπειες. Υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί». Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει μόνιμη αμαρτία, την οποία έχουμε εξομολογηθεί, έχουμε μετανοήσει, αλλά δεν έχουμε καθαριστεί, δεν έχουμε ελευθερωθεί και συνεχίζει να υπάρχει στη ζωή μας, τότε καλόν είναι και απαραίτητον είναι, ωφέλιμον είναι να μην συμμετάσχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, γιατί τούτο θα είναι κατάκριση κατά δίκη στον εαυτό μας. Άρα λοιπόν, αγαπητέ αδερφέ μου ανώνυμε, εάν κάποιος αδερφός ή αδερφή που είναι αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο και για κάποιο χρονικό διάστημα μεγάλο, 5 μηνών, 6 μηνών όπως γράφησε και μεγαλύτερο, δεν παίρνουν κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού, σημαίνει ότι ελέγχονται από τη συνείδησή τους ή και από το Πνεύμα το Άγιο, καθώς υπάρχει αμαρτία μόνιμη στη ζωή τους, με αποτέλεσμα να φοβόνται, και καλά κάνουν, να φοβόνται να συμμετάσχουν στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Βέβαια, εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί? Κάποιοι άνθρωποι είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητοι και ασθενείς στην πίστη. Και η συνείδησή τους είναι πολύ ευαίσθητη. Και νομίζουν με το παραμικρό ότι βρίσκονται σε μόνιμη αμαρτία. Εκεί όταν κάποιος άνθρωπος δεν παίρνει σώμα και αίμα Χριστού, γιατί νομίζει ότι υπάρχει μόνιμη αμαρτία στη ζωή του, στην καρδιά του, ή δεν είναι βέβαιος αν υπάρχει ή δεν υπάρχει μόνιμη αμαρτία στη ζωή του, καλόν θα είναι να συμβουλεύεται το έναν πρεσβύτερο ή και τον ποιμένα της Εκκλησίας, στην οποία πηγαίνει και στην οποία λατρεύει το Θεό, να τον ρωτήσει για να τον βεβαιώσει, αλλά και για να προσευχηθούμε μαζί, ώστε να εφέρει ο Θεός σε μετάνοια την καρδιά του, γιατί λέγει ο Λόγος του Θεού κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ή αγνοείται ότι, να το βρω από μέσα, ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια, ώστε η Χριστότης του Θεού, το διάβασα στην επιστολή προς Ρωμαίους το δεύτερο κεφάλαιο και το 4 εδάφιο, στο διαβάσω ολόκληρο, ή καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοών, ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια, να προσευχηθούν μαζί, αλλά και μόνος του να προσεύχεται ο άνθρωπος ο οποίος ελέγχεται από τη συνείδησή του ή από το Πνεύμα το Άγιο ή τον κατακρίνει η καρδιά του, να προσευχηθείτε, να προσευχηθεί ώστε ο Θεός να τον ελευθερώσει, να τον συγχωρήσει και να του φανερώσει ότι είναι ελεύθερος να συμμετάσχει πια στην ιδιαιτέρως ευλογημένη λατρευτική στιγμή του χριστιανού, που είναι η συμμετοχή του στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, όπου καταγγέλλεται ο θάνατος του Κυρίου, ότι αδίκως, ο δίκαιος απέθανε, αλλά απέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Δεν πέθανε για τις δικές του αμαρτίες, αλλά τον απέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι απολύτως προσωπικό, αγαπητέ αδελφέ μου.
για κάποιον να παίρνει, να μην παίρνει. Το μόνο που μπορώ να πω, επαναλαμβάνοντας, είναι ότι καλόν θα είναι να συζητήσει με κάποιον αδελφό το ζήτημα, μην τυχόν και καθ' υπερβολήν φοβούμενος ελέγχεται από την ασθενή συνείδησή του και δεν συμμετέχει σε αυτήν την τρομακτικά σπουδαία, σημαντική, λατρευτική εμπειρία και ευλογία στην κοινωνία, δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο το ποτήριον της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού. Και εδώ να προσέξουμε, γιατί η κοινωνία του αίματος του Χριστού δεν είναι σύμβολο, αλλά είναι αυτό καθεαυτό, τρώγομεν και πίνομεν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και συνεχίζει, διαβάζω στο γιώτα κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους 16 εδάφιο, ο άρτος τον οποίον κόπτομεν δεν είναι η κοινωνία του σώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν κοινωνούμε κάθε Κυριακή το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, άρα καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό στο οποίο συμμετέχουμε και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρισκόμαστε κάθε Κυριακή στην τράπεζα του Κυρίου. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ αδελφέ. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη σου ερώτηση. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω το Άγιο Πνεύμα? Η Γραφή λέει, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις των Αποστόλων, την πρώτη μέρα όπου αυτοί είχαν λάβει το Πνεύμα το Άγιο και στην απορία, καθώς άκουγαν όλους 120 άτομα να μιλούν ξένες γλώσσες και να δοξάζουν το Θεό στις γλώσσες που αυτοί μίλαγαν, καθώς ήταν παρεπίδημοι, ήταν δηλαδή από όλα τα μέρη της γης που είχαν έρθει οι Ισραηλίτες να λατρεύσουν τον Κύριο στην Ιεροσόλυμα, ο Απόστολος Παύλος αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο, τότε τελειώνοντας είπε προς αυτούς: «Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός». Και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη ότι εδώ περιγράφεται ακριβώς η ταυτότητα του αληθινού χριστιανού, του χριστιανού των γραφών, του χριστιανού της Βίβλου, που έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά ξεκίνημα και για όλη του τη ζωή. Πρώτον λοιπόν μετάνοια, επιστροφή στο Θεό και εξομολόγηση των αμαρτιών, ώστε ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες και να τον αναγεννήσει, να του αλλάξει τη ζωή. Δεύτερον, βάφτισμα στο όνομα του Χριστού, εις άφεση αμαρτιών, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για τον χριστιανό για να επιβεβαιωθεί, επισφραγιστεί η σωτηρία του στον ουρανό. Τρίτον, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Όπως δωρεά είναι κατά χάριν δια της πίστεως η σωτηρία του ανθρώπου, έτσι και δωρεά είναι το Άγιο Πνεύμα δια της πίστεως, σε αυτούς δηλαδή που πιστεύουν στον Θεό, στο Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστόν, ότι αυτός είναι που βαφτίζει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Και το τέταρτο, για να το ολοκληρώσω ως προς την ταυτότητα του χριστιανού, και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Δηλαδή απομακρύνσου από κάθε κοσμικό, κάθε κοσμίκευση στην προσωπική σου ζωή, στην οικογενειακή σου ζωή και ιδιαιτέρως στην εκκλησιαστική σου ζωή, καθώς είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Κάθε κοσμικό, κάθε κοσμικότη στην καρδιά του ανθρώπου, στην οικογένεια του ανθρώπου και στην εκκλησία του Χριστού είναι που διώχνει την αγάπη του Θεού Πατρός από τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το δίδει, καθώς είναι γεγραμμένο «Εκείνος θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή εις τους πιστεύοντας», όπως φαίνεται στο γιώτα Α κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και στο 17 εδάφιο, και διαβάζω:
Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίσην δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, εγώ της ήμην, ώστε να δυνηθώ να εμποδίσω το Θεό. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός έδωκε εις αυτούς την ίσαν δωρεάν του Αγίου Πνεύματος διά του Ιησού Χριστού, επειδή πίστευσαν στον Ιησού Χριστόν. Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό είναι στους πιστεύοντες. Βεβαίως πρέπει να προϋπάρχει και να θέλω. Δηλαδή διαβάζω τη γραφή και θέλω να απολαμβάνω ό,τι είναι γραμμένο. Αν δεν θέλω να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός δεν θα μου το δώσει με το ζόρι. Η πρώτη λοιπόν βασική προϋπόθεση είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο δίδεται εις τους θέλοντας από τον Πατέρα Θεό την ίσην δωρεάν, την οποία χαρίζει στους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός, διά του Ιησού Χριστού. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται από τον Πατέρα και φτάνει στον άνθρωπο διά του Ιησού Χριστού, ο οποίος βαφτίζει τον πιστό εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Το πρώτο λοιπόν είναι στους θέλοντας, το δεύτερο είναι στους πιστεύοντας. Διαβάσαμε το 17 εδάφιο από το Ιώτα Α, αλλά θα μπορούσαμε να διαβάσουμε και από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και από το εδάφιο 2. Διαβάζω λοιπόν Ιώτα Θήτα 2. Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανατορικά μέρη ήλθε στην Έφεσον και ευρών τους μαθητάς είπε προς αυτούς, ελάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο στην περίοδο των πρώτων αποστολικών χρόνων ήτο απόλυτα συνδεδεμένο με την πίστη στον Ιησού Χριστόν. Όποιος πίστευε στο όνομα του Ιησού Χριστού ελάμβανε και Πνεύμα Άγιο, καθώς στη συνέχεια λέγει η Γραφή το ζητούσε. Γι' αυτό εάν πάμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και μάλιστα στο Ιώτα Α κεφάλαιο, στο Ιώτα Α κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο, διαβάζω, εάν λοιπόν εσείς πονηριώντες, λέγει ο Χριστός, εξεύρετε να δίδετε καλάς δώσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο Πατήρ ο Ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους ετούντας παρά αυτόν. Άρα λοιπόν θέλω στους θέλοντας, πιστεύω στο Λόγο του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός θα με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, γι' αυτό και ζητάω και στους ετούντας, ζητάω. Άρα λοιπόν ετούμε, καθώς λέγει η Γραφή, ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ετείτε, επαναλαμβάνω, και θέλει σας δοθεί. Όταν ετούμε το Πνεύμα το Άγιο, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, τότε ο Θεός έρχεται δια του Ιησού Χριστού και μας βαφτίζει. Εδώ όμως να κάνουμε μια διάκριση μεγάλη. Ο αναγεννημένος, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννάται από τον Πατέρα Θεό κατά το πολύ έλεος αυτού, όπως μας λέγει στην πρώτη επιστολή του ο Απόστολος Πέτρος, διαβάζω στο 3 εδάφιο, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησιν ημάς ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς. Όταν λοιπόν ο Θεός μας αναγεννάει και μας αναγεννάει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με το Λόγο Του και με το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο άνθρωπος λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, γι' αυτό και υπάρχει στον αναγεννημένο άνθρωπο ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου αν ο άνθρωπος δεν είχε λάβει Πνεύμα Άγιο, όπως μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μετά την Αναστασή Του και όταν οι μαθητές Του τον είδαν και πίστεψαν στην Ανάσταση του Χριστού, γιατί είπαμε ότι ο Θεός αναγεννάει τον άνθρωπο δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, με πίστη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τότε τους είπε και λέγει προς αυτούς, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αυτή είναι η αναγέννηση όπου ο άνθρωπος παίρνει Πνεύμα Άγιο, καθώς αναγεννάται από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι γεγραμμένο ότι δεν δύναται ουδείς να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών εάν δεν, να το διαβάσω και μάλιστα από μέσα, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάζω από το 3 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν,
Αληθώς, αληθώς, λέγω, αν της δε γεννηθεί άνωθεν, δε δύναται να είδη τη βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρον όν, μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν στην κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς, λέγω, εάν της δε γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Εδώ είναι ένα δύσκολο εδάφιο, τι σημαίνει ο λόγος του Θεού, εξίδατος και πνεύματος. Η μία απάντηση είναι αυτή που περιγράφει ο λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εφεσίους και καλό είναι να το διαβάσουμε. Είναι στο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους το 5, το έψιλον, το έψιλον, το 5, όπου γράφει ο λόγος του Θεού, στο 25 εδάφιο, οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής, δια να γιάσει αυτήν, καθαρή σας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου. Εδώ είναι μία ερμηνεία μέσα από το λόγο του Θεού, το τι σημαίνει εξίδατος και πνεύματος, ότι είναι το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου που καθαρίζει τον άνθρωπο καθώς τον αναγεννάει ο Θεός. Βεβαίως υπάρχει και άλλη ερμηνεία εξίδατος και πνεύματος, όπου μιλάει για το βάφτισμα εν ύδατη, το οποίο όπως είπαμε και πριν από λίγο σώζει. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς, ο άνθρωπος έχει πνεύμα Άγιο όταν αναγεννάται. Είναι δηλαδή ένα ποτήρι όπως είναι αυτό που έχει πολύ ή λίγο νερό. Με το βάφτισμα τι συμβαίνει, λέγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, που είναι πολύ σοβαρό να το διαβάσουμε, στο κεφάλαιο Ζήτα και το εδάφιο θα διαβάσω από το 37. Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε με, καθώς είπεν η γραφή, το επαναλαμβάνω, ως της πιστεύει σε με, στους πιστεύοντας που πάμε στην αρχή, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή είδα το ζώντος θέλους η ρεύση εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος το οποίον έμελο να λαμβάνωση οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είναι το έτη δεδεμένον πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Άρα λοιπόν το βάφτισμα με πνεύματι Αγίου είναι ότι αυτό το ποτήρι που έχει νερό γίνεται ποταμή ύδατος ζώντος, γίνεται μια πηγή που υπερχυλίζει το πνεύμα το Άγιο με την πλήρωση. Αυτό λέει πληρούστε πνεύματος Αγίου. Το ποτήρι λέει να υπερχυλίζει. Άρα λοιπόν άλλο είναι με την αναγέννηση που βεβαίως ο άνθρωπος λαμβάνει πνεύμα Άγιο και άλλο είναι με την πίστη στο Λόγο του Θεού και στους, όπως είπαμε, στους θέλοντες, στους πιστεύοντες, στους ετούντες το πνεύμα το Άγιο δίνει ο Θεός, βαφτίζει ο Χριστός με πνεύμα Άγιο και γίνεται εκ της κοιλίας πηγή ύδατος ζώντος αναβλίζοντος. Θα σας πω και μία ιστορία, βρίσκω την ευκαιρία, που είναι πολύ ωραία και πολύ σημαντική. Κάποτε ένας αδελφός μας, καλός, ευαγγελικός, άγιος άνθρωπος του Θεού, πλησίασε ένα νεαρό παιδί, μόλις είχε πιστέψει, και τον ρώτησε γιατί να πρέπει να λάβω πνεύμα Άγιο και να μιλάω γλώσσες. Πού με ωφελεί? Γιατί του είπε ο νεαρός αυτός ότι αδερφέ, ο Χριστός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο, ήρθε η δύναμη του Θεού και μίλαγα ξένες γλώσσες και δόξαζα το Θεό. Και του απάντησε ρωτώντας ο Άγιος και ευλογημένος αυτός ευαγγελικός αδελφός που έχει φύγει τώρα στον ουρανό με τα πάση βεβαιότητος, του είπε γιατί το χρειάζομαι αδερφέ μου. Εγώ μια ζωή έζησα, ήταν γέροντας, ήταν παππούς, έζησα μια ζωή ευλογημένα, άγια, καθαρά, γιατί το χρειάζομαι αυτό? Και ο νεαρός που δεν ήξερε τι να του απαντήσει, ούτε την γραφή ήξερε καλά, μόλις είχε πιστέψει, του λέει αδερφέ μου, ένα ξέρω να σου πω, ότι εγώ δεν ξέρω να σου απαντήσω, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν πας εσύ στον Κύριο να τον ρωτήσεις, σε σένα ο Θεός θα απαντήσει. Και όταν θα σου απαντήσει,
να έρθεις σε παρακαλώ να μου πεις και εμένα για να δοξάσουμε μαζί το Θεό. Πράγματι, χωρίσανε και πέρασε αρκετός καιρός. Κάποια στιγμή ο γέροντας, ο αδελφός αυτός ο ευλογημένος, συνάντησε τον νεαρό και του λέει «Έχω την απάντηση. Θυμάσαι που σε είχα ρωτήσει αυτό και αυτό. Δηλαδή, γιατί το χρειάζομαι. Το θυμάμαι». Λέει «Ο Θεός μου απάντησε. Πήγα τον ρώτησα όπως μου είπες και ο Θεός μου απάντησε». Και ο νεαρός με έκπληξε, του λέει «Πες μου σε παρακαλώ». Λέει «Βρέθηκα με ενύπνιο στο σπίτι μου, το πατρικό, όταν ήμουν πολύ μικρός στο χωριό μου. Εκεί στο πατρικό μου σπίτι είχαμε ένα πηγάδι. Ένα πηγάδι που μας βόηθαγε στο να επιβιώνουμε σαν οικογένεια. Από αυτό πίναμε νερό, από αυτό πλαινόμαστε, με αυτό ποτίζαμε τον κήπο μας και τρώγαμε. Θα έλεγε κανείς ότι το πηγάδι αυτό ήταν η ιδιαίτερη ευλογία που ο Θεός είχε κάνει στην οικογένειά μας για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτό το πηγάδι καταλαβαίνεις ότι ήταν θησαυρός για μας. Γι' αυτό πάντοτε ο πατέρας μου, όταν ήμουν μικρός εγώ, φρόντιζε να το έχει πολύ καλά σκεπασμένο, ώστε μέσα σε αυτό το πηγάδι να μην πέφτουν βρώμες, να μην πέφτουν ζώα, να μην πέφτουν σκουπίδια, αλλά φρόντιζε το νερό του πηγαδιού αυτού να είναι πεντακάθαρο, κλεισμένο και σφραγισμένο απόλυτα. Όταν λοιπόν στο ενύπνιό μου βρέθηκα στο σπίτι αυτό, πλησίασα και είδα το σπιτικό μας και είδα και το πηγάδι. Και με έκπληξη είδα ότι το πηγάδι ήταν ξεσκέπαστο και φοβήθηκα. Πω, λέω, θα έχει γεμίσει βρώμες το πηγάδι αυτό. Και τρέχω στο πηγάδι, καθώς ήταν το στόμιό του λίγο πιο ψηλό με πέτρες γύρω-γύρω χτισμένο, κοιτάω κάτω και πράγματι το νερό ήταν ολόβρωμο. Είχαν πέσει σκόνες, φύλλα, χώματα, πολύ βρώμικο και μία θλίψη γέμισε την καρδιά μου. Και είπα πρέπει να το καθαρίσω. Και είχαμε τον τενεκέ που ρίγναμε κάτω, το ρίχνω κάτω, αλλά με τον τενεκέ δεν καθαρίζει το νερό του πηγαδιού. Το ρίχνεις μέσα, το σηκώνεις, δεν καθαρίζει. Και προσπάθησα με οποιουσδήποτε τρόπους, αλλά ήταν τόσο βαθύ που να μην φτάνω και τόσο πολύ που χαιρόμουν που ήταν γεμάτο νερό. Και τότε έστρεψα το βλέμμα μου στον ουρανό και είπα «Θεέ μου, πώς θα το καθαρίσω αυτό το νερό». Και μια στιγμή ακούω ένα θόρυβο δυνατό μέσα από το ποτάμι, σαν να γίνεται ένας μικρός σεισμός. Κοιτάω και τι να δω. Είχε αρχίσει το νερό και ανέβαινε, ανέβαινε, φούσκωνε, όπως έλεγε ο πατέρας μου. Ανέβαινε, 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 ξεχύλισε και σε ένα δευτερόλεπτο καθάρισε το νερό, καθώς ξεχυλίζοντας έφυγαν όλες οι βρωμιές. Και γυρίζει και λέει, σε αυτόν τον νεαρό. Κατάλαβα λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, γιατί πρέπει το Πνεύμα του Άγιο να γίνει ποταμίδα το ζώντος, να γίνει πηγή αναβλύζουσα μέσα από την κοιλιά μας, γιατί άμεσα καθαρίζεται ο χριστιανός. Και είχα χαρεί πάρα πολύ όταν άκουσα αυτή την ιστορία, γι' αυτό και βρήκα την ευκαιρία, αγαπητέ φίλε μου, σε έδωσε την ευκαιρία να την επαναλάβω, γιατί με είχε οικοδομήσει τότε ο Θεός πάρα πολύ ακούγοντας τα λόγια αυτά. Άρα λοιπόν για να επανέλθω στην ερώτησή σου, το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός το δίνει στους θέλοντας, γιατί αν δεν θέλεις τίποτα δεν κάνεις, τίποτα δεν μπορείς να πάρεις από το Θεό. Το δεύτερο είναι στους πιστεύοντας, γιατί στους πιστεύοντας δίδεται το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν πιστεύεις ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, ποτέ δεν θα βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο. Το τρίτο είναι στους ετούντας παρά αυτού, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού δίνει, βαφτίζει εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Αν δεν αιτήσεις, αν δεν αιτήσεις από το Θεό τίποτα δεν λαμβάνεις, στους ετούντας θέλει δοθεί. Και τέταρτον, στους πειθαρχούντας λέγει η Γραφή, πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο πέμπτο κεφάλαιο, πράξεις των Αποστόλων στο έψιλον κεφάλαιο και στο 32 εδάφιο το διαβάζω και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων και το Πνεύμα το Άγιον είναι μάρτυρας το οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Τι σημαίνει πειθαρχώ εις τον Θεό?
σημαίνει υπακούω, υποτάσσομαι στο Θεό, δηλαδή και θέλω το Πνεύμα το Άγιο όσον αφορά τα περί του Πνεύματος του Αγίου και πιστεύω ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και αιτούμε ο Ιησούς Χριστός να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό πειθαρχώντας περιμένω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το ερώτημά σου λοιπόν είναι τι πρέπει να κάνω για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Ακριβώς αυτό που είπαμε. Να θέλεις, να πιστεύεις, να ζητάς και να πειθαρχείς στο Λόγο του Θεού. Τώρα, πρέπει και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, να το παραλείψουμε αυτό. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο Δέλτα κεφάλαιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και στο 31 εδάφιο διαβάζω. «Μετά δε την δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο το λαμβάνεις συνήθως προσευχόμενος. Προσευχόμενος πειθαρχείς στο Λόγο του Θεού, προσευχόμενος ζητάς από τον Χριστό να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, προσευχόμενος πιστεύεις ότι ο Χριστός θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι και δοξάζεις το Θεό με πίστη, δηλαδή επειδή πιστεύεις δοξάζεις το Θεό, δεν αμφισβητείς, δεν είναι ολικοπιστής, δοξάζεις το Θεό με όλη σου την καρδιά πιστεύοντας, εκεί συνήθως άμεσα σχεδόν έρχεται ο Χριστός και βαφτίζει τον ετούντα με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται, όπως λέει η Γραφή, άλλος άνθρωπος. Τότε αλλάζουν τα πάντα. Μάλιστα, στον προφήτη Ιζεκίλ, που αναφέρεται με λεπτομέρεια, θα μπορούσα να πω, η διαδικασία της αναγέννησης, της πίστης, της αναγέννησης και του βαφτίσματος με Πνεύμα Άγιο και φωτιά, περιγράφει ο Λόγος του Θεού, για να το βρω, γιατί είναι μια, ίσως κατά την ταπεινή μου γνώμη, μια από τις ωραιότερες περιγραφές της διαδικασίας σωτηρίας του ανθρώπου και ευλογίας του ανθρώπου. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο του προφήτη Ιζεκιήλ, από το κεφάλαιο Λάμπτα Σίγμα Ταφ, δηλαδή 36 κεφάλαιο. Διαβάζω. 24 εδάφιο. «Διότι θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και σας φέρω εις την γη ημών. Και θέλω ράνι εφ' ημάς καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδόλων σας θέλω σας καθαρίσει». Εδώ είναι που στέλνει ο Θεός το Λόγο του Θεού, το Λόγο του στους ανθρώπους που τον πλησιάζουν ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της αναγέννησης που ολοκληρώνεται στο 26 εδάφιο. «Και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλει εν ημίν και από σπάσας τη λινθύνην καρδίαν από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε εσάς καρδίαν σαρκίνην». Εδώ περιγράφεται πάρα πολύ ωραία η αναγέννηση την οποία πραγματοποιεί ο Θεός στους ανθρώπους που τον πλησιάσουν και πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναισθημένος Υιός του Θεού του Ζώντος και ομολογούν με το στόμα τους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, γι' αυτό και σώζονται από τον Πατέρα Θεό καθώς τους αναγεννάει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα. Και στο 28ο εδάφιο συνεχίζει με το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω. Συγγνώμη, στο 27ο εδάφιο. «Και θέλω εμβάλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει το πνεύμα μου να περιπατείτε εν τες διατάγμασή μου και να φυλάτετε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς». Δηλαδή, αφού αναγεννηθεί ο άνθρωπος, τότε προφητεύει στο προφητικό του λόγο ο Θεός στο βιβλίο του Ιζεκιήλ ότι θα βάλει μέσα στον άνθρωπο το Πνεύμα του ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο θα σας κάνει να πρώτο να περιπατείτε στα διατάγματά μου, δεύτερο να φυλάτετε τα σκρίσεις μου και τρίτον να εκτελείτε αυτάς. Είναι αυτό που όταν οι μαθητές είδαν αναισθημένων των Χριστών
τον ρώτησαν, «Κύριε τάχα», διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων, το πρώτο κεφάλαιο και το έξι εδάφιο, «Κύριε τάχα, εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία στον Ισραήλ». Είπε δε προς αυτούς, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο πατέρας έθεσε στην εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο επέλθει εφ' ημάς, και τότε θα είσαστε εις εμέ μάρτυρες και στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και στους κάτω της γης». Το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή όταν ο Χριστός βαφτίζει τον άνθρωπο με Πνεύμα Άγιο, λαμβάνει ο χριστιανός δύναμη ώστε να μπορεί να περιπατεί στα διατάγματα του Κυρίου, να φυλάτει τα σκρίσεις του Κυρίου και να εκτελεί τα σκρίσεις του Κυρίου. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη του Θεού που οδηγεί τον άνθρωπο στο να μπορεί να είναι όχι επιλής μονακροατής του Λόγου, αλλά εκτελεστής του Λόγου του Θεού και του έργου του Θεού. Επαναλαμβάνω ξανά την ερώτησή σου, αγαπητέ αδερφέ, τι πρέπει να κάνω για να λάβω το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να θέλεις να το λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να πιστεύεις ότι ο Χριστός βαφτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Πρέπει να ζητάς από τον Χριστό να λάβεις, να σε βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, και ιδιαιτέρως να πειθαρχείς το Λόγο του Θεού, ώστε να βρίσκει Άγια Σκεύη ο Θεός και να τα πλημμυρίζει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και βεβαίως την προσευχή, όπου δέεσαι στο Θεό, ευχαριστείς το Θεό, δοξάζεις το Θεό, και εκεί στην προσευχή πιστεύεις, ζητάς, πειθαρχείς και προσεύχεσαι ο Θεός να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Προσεύχεσαι με τευχαριστίας και δοξάζεις το Θεό, επειδή πιστεύεις κατά πάντα ότι ο Χριστός θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά, γιατί αυτό είναι η υπόσχεση της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος του Θεού, του Πατέρα Θεού. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ αδελφέ μου, για τις ερωτήσεις σου. Έχεις άλλη μία, την οποία όμως με τη χάρη του Χριστού θα κάνουμε την επόμενη εκπομπή μας, γιατί πλέον η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Μέχρι την επόμενη λοιπόν εκπομπή, σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, και κάθε καλό. Ο Θεός μαζί σας.